Μάλια. Χαρακτηρίστηκε ούκο λίγες φορές ως άνδρα των οργείων. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ξεσαλώματα και φασαρίες εξέφρενα πάρτι και με μεθυσμένους Βρετανούς να φωτογραφίζουν τις ακολασίες τους, εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, δυσφημώντας το τουριστικό θέρετρο των Μαλίων. Τα Μάλια πλέον αλλάζουν σελίδα. Στροφή στην ποιότητα, καθώς αλλάζει ο χάρτης των τουριστών, δεδομένου ότι μειώθηκαν αισθητά οι νεαροί Βρετανοί, οι οποίοι επισκέπτονταν το τουριστικό θέρετρο για ξεύρινη διασκέδαση με μπόλικο αλκοόλ, χωρίς να λείπουν οι φασαρίες και τα προβλήματα. Έχει μειωθεί το πακέτο τουριστών, κυρίως που είχαμε στα Μάλια τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν μικρύνει τα πρακτορία, το πρόγραμμά τους, και το ίντερνετ βρήκε χώρο και έχουν έρθει και άλλοι λαοί, όπως είναι Σουηδοί, Νορβηγοί. The nightlife is perfect. Η νυχτερινή ζωή είναι τέλεια. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί. Λατρεύω το φαγητό και λέω στους φίλους μου μέσω του ίντερνετ να έρθουν στα Μάλια. Οι νεαροί αυτοί που έκαναν και τις, λόγω του, ας το πούμε, αλκοολικό ή εκτονοτικό νεανικό τουρισμό, όπως χαριτωμένα το λέγαμε, έχουν λιγοστέψει και κάθε χρόνο λιγοστεύουν. Κάποτε είχαμε γύρω στις 14.000 κλίνες. Τώρα υπολογίζω εφέτος γύρω στις 5.000 άτομα. Φέτος οι νεαροί Βρετανοί μειώθηκαν κατά 50%. Υπάρχει μια μεγάλη μείωση στην προσέγγιση από οργανωμένα τουριστικά γραφεία των νέων τουριστών στα Μάλια, που προσεγγίζει το τελευταίο χρόνο το 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει, από ό,τι διαπιστώνουμε και από τις συζητήσεις που έχουμε με τους οργανωμένους τουριστικούς πράκτορες, μια πολιτική της περαιτέρω μείωσης κατά 50% και για τα επόμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το προφίλ των τουριστών. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έρχεται άλλος κόσμος. Φύγαν πλέον οι νεαροί Βρετανοί που γινόταν τα πάρτι και αυτά. Έχει έρθει καλύτερος κόσμος. Και από ό,τι δείχνει η σεζόν, πάει καλύτερα από τις προηγούμενες. Άμα βγείτε και τη νύχτα να δείτε, είναι χάλια τα πράγματα. Καμία σχέση. Άντε να πιούν ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια. Οι ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στα Μάλια καταγράφουν πληρότητες 95 έως 100%, ενώ την ίδια ώρα επιχειρηματίες καταστημάτων αλλά και τουριστικών καταλυμάτων προχωρούν σε παρεμβάσεις στο πλαίσιο αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι μια καινούργια τάση που έχει πολύ ενδιαφέρον στα Μάλια. Βλέπουμε τώρα τη νέα γενιά των Μαλιωτών. Κάνουν τις πισίνες τους, κάνουν τις προδιαγραφές τους, ανεβάζουν την αισθητική τους. Έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή στα Μάλια. Έχουμε επενδύσει πλέον σε ένα πιο ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι μετά από 25 χρόνια. Όλα είναι υπέροχα. Είναι ένα ωραίο μέρος. Ο καιρός, η θάλασσα, όλα τέλεια. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, τα περισσότερα κλικ κάνουν το εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού στο νησάκι, το οποίο φωτίστηκε για πρώτη φορά με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε όλοι οι Μαλιώτες. Μπορείτε να επισκεφτείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα καραβάκι ή με βαρκάδα το χώρο του Αφέντη Χριστού. Ενώ εξίσου σημαντικές είναι οι προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων που συνέβαλαν στην ανακαίνισή του.